Είναι μεγάλη μου χαρά να καλωσορίζω και πάλι πίσω μαζί μας τον Ξένθο Κώστα Μαυρίδη, ο οποίος δεν ήταν εδώ και αρκετές ημέρες στην περιοχή μας. Βρισκόσουν σε αποστολή στους Αγίους Τόπους, από όπου μας έρχεσαι φορτωμένος με εμπειρίες αλλά και πλούσιο οπτικό υλικό, το οποίο θα ξεκινήσουμε αμέσως να βλέπουμε, Κώστα. Ναι, και ελπίζουμε κάποια στιγμή να το ταξινομήσουμε. Καλώς σας βρήκα όλους. Ελπίζω κάποια στιγμή να το ταξινομήσουμε αυτό το υλικό και να αποτελέσει έτσι ένα φιλμ το οποίο θα προβάλλουμε στην τηλεόραση του Flash από αυτό το διπορικό των 8 ημερών. Εδώ είναι από την αρχή, από την πρώτη μέρα. Το ταξίδι έγινε. Ακολούθησε αποστολή Ελλήνων προς τους Αγίους Τόπους, ναι. Να το πούμε και αυτό, να καταλάβουμε τι βλέπουμε. Από την 5η 28 Νοεμβρίου ξεκίνησε το ταξίδι και διέρχησε 8 ημέρες μέχρι το βράδυ της 5ης Δεκεμβρίου. Αυτό το διάστημα έγινε το ταξίδι. Ξεκινήσαμε αεροπορικώς από τη Θεσσαλονίκη προς το Τελαβίδ και αμέσως μετά περιηγηθήκαμε στην Αγία Γη για τις 8 ημέρες που είχαμε στη διάθεσή μας. Νομίζω ότι ειδικά εγώ, μια και έκανα πρώτη φορά αυτό το ταξίδι, ένα τέτοιο ταξίδι στους Αγίους Τόπους, εικόνες των οποίων βλέπουμε, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Μπορεί κανείς να δει πράγματα, αυτά που μάθαμε μικρή από τα βιβλία, από την θρησκευτική μας παράδοση, μπορεί να δει νέους τόπους, να δει λαούς, συνήθειες, τρόπο ζωής και βεβαίως και τις λατρευτικές εικόνες από τα προσκυνήματα των Αγίων Τόπων. Mm-hmm. Εδώ η εικόνα είναι από τον Άγιο Γεώργιο που επισκεφθήκαμε και θα έλεγα ότι υπήρξαν κάποιες εικόνες και κάποιες στιγμές που κανείς αναρωτιέται. Όπως για παράδειγμα στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης, στο Σινά, θέλω να πω, δεν το είπα, να το πω τώρα, ότι εκτός από το Ισραήλ ως κράτος, ως εθνότητα, επισκεφτήκαμε την Παλαιστίνη επίσης ως εθνότητα και την Αίγυπτο ως γειτονικό κράτος, όπου περάσαμε απέναντι στην Χερσόνησο του Σινά, βλέποντας εκεί τα τέσσερα διαφορετικά σύνορα, την Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, την Αίγυπτο που μας φιλοξένησε για 3 ημέρες και βεβαίως το Ισραήλ, το οποίο κυρίως ήταν το κύριο κομμάτι του ταξιδιού μας. Κώστα, επειδή είναι μια δύσκολη περιοχή αυτή, το ταξίδι και γενικότερα μετακίνηση των τουριστών γίνεται ομαλά, γιατί υπάρχουν, ναι, τα προβλήματα της περιοχής αυτής, αλλά φαντάζομαι υπάρχει ειδική μέρημνα για το τουριστικό κομμάτι τους, το οποίο είναι το βασικό τους προϊόν. Πριν απαντήσω στην ερώτηση, να πω ότι εδώ είναι εικόνες από τον Πανάγιο Τάφο. Mm-hmm. Και εδώ είναι ίσως η κορυφαία στιγμή ενός προσκυνητή από τον Πανάγιο Τάφο και οι λατρευτικές εκδηλώσεις που βλέπουμε εδώ. Πολύ κόσμο από όλες τις εθνότητες και από όλα τα μέρη και πλάτη της γης και όχι απαραίτητα χριστιανοί. Ήταν και άλλα δόγματα και άλλες θρησκείες για το κομμάτι το ιστορικό, σαφώς, του σημείου. Σαφώς. Απαντώ λοιπόν στο ερώτημα για την ασφάλεια. Κυριολεκτικά το λέω με κάθε έτσι ευθύνη των λόγων, δεν νιώσαμε κίνδυνο σε κανένα σημείο του ταξιδιού. Βεβαίως τα μέτρα ασφαλείας από το κράτος του Ισραήλ είναι αυξημένα, είναι ένα σύγχρονο κράτος που περνά και διάφορους έτσι, προβλήματα σε διάφορες στιγμές των τελευταίων ετών, από την ίδρυσή του από το 1948. Δεν νιώσαμε κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ασφάλειά μας. Η μετακίνηση γινόταν με τουριστικά λεωφορεία πολύ σύγχρονα, χωρίς να έχουμε θέματα. Αυτές οι εικόνες, εδώ ήθελα να σταθώ, είναι, ναι, από την Αγία Εκατερίνη και από το ύψωμα πάνω από το μοναστήρι, όπου εκεί κατά την παράδοση ο Μωυσής είχε πάρει τις 10 εντολές από τον Θεό. Ανεβήκαμε λοιπόν από τα 1770 που είναι το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης μέχρι τις βουνοκορφές και την κορυφή, την Αγία Κορυφή όπως λέγεται, στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας σε υψόμετρο 2.285 μέτρα και εκεί ο ιερέας που ήταν μαζί μας, ο Πάτερ Χαράλαμπος από το καρδιοχώρι της Ερωδέας, έκανε αγρυπνία. Εδώ είναι οι εικόνες της επιστροφής μας από την Αγία Κορυφή και είναι συγκλονιστικό το τοπίο με τα κακοτράχαλα βουνά, με τον γρανίτη, τα πετρώματα,
αλλά και με τη θέληση όλων να, και να ανέβουν και να κατέβουν, και δόξα τω Θεώ πήγαν όλα καλά και δεν είχαμε το παραμικρό ως ατύχημα και ως περιστατικό. Είναι πλάνα που κόβουν την ανάσα που έχουμε συνήθως, τα βλέπουμε σε ντοκιμαντέρ. Αυτά είναι τα οικήματα, αν μπορεί κανείς να τα πει οικήματα, των Βεδουίνων, οι οποίοι μπορεί να σταθεί κανείς, εδώ είναι εικόνες από το μοναστήρι της Αγίας Κατερίνης, το κάστρο το οποίο έκτισε ο Ιουστινιανός και μετρά 1700 χρόνια μέσα στους αιώνες ζωής. Έλεγα λοιπόν ότι οι Βεδουίνοι είναι μια φυλή που μπορεί κανείς να πει πολλά για αυτούς, γιατί ενώ είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, υπηρετούν και σέβονται και δοξάζουν την Αγία Κατερίνη, ζουν γύρω από το μοναστήρι και από το κάστρο και οι περισσότεροι ξέρουν και ελληνικά. Μιλούν με τους προσκυνητές, με τους τουρίστες, τους βοηθούν άλλωστε είναι και η δουλειά τους, τους ανεβάζουν και με τις καμήλες όταν αυτοί δεν μπορούν να πάνε περπατώντας τη διαδρομή, την διαδρομή στα κακοτράχαλα βράχια της Χερσονήσου του Σινά. Έτσι κι αλλιώς, Κώστα, γνωρίζει κάτι που μένει ταλαιπωρία, είναι μέρος του προσκυνήματος. Ναι, εδώ είναι εικόνες κατά την παράδοση από την φλεγόμενη και μη καιόμενη Βάτο, mm-hmm. όπου ο Μωυσής έβγαλε τα σανδάλια του και μπήκε στο εσωτερικό της. Είναι πραγματικά μια συγκλονιστική εμπειρία που κανείς αξίζει να ζήσει. Και με το, έτσι να μου επιτραπεί να πω, το ευχαριστώ προς το τουριστικό γραφείο της Πτολεμαΐδας, τον κύριο Τοψή, ο οποίος μας έκανε αυτή την εκδρομή, το ταξίδι, νομίζω ότι κανείς μπορεί να το δοκιμάσει και ως εμπειρία. Εδώ είναι από τον Ιορδάνη ποταμό, από την περιοχή της Ιεριχώ, mm-hmm. όπου οι προσκυνητές σε ανάμνηση του βαπτίσματος του Χριστού μπαίνουν στον Ιορδάνη ποταμό. Βεβαίως το βάπτισμα γίνεται μία φορά κατά τη γέννησή μας, αλλά σε κάθε περίπτωση το να αγιαστεί κανείς στα αγιασμένα νερά έχει την σημειολογική του σημασία και το έπραξαν οι περισσότεροι. Αυτό είναι ένα μοναστήρι σαν εικόνα σε διαδρομή τριών ωρών μέσα στην έρημο, είναι του Αγίου Σάβα. Γνωστή η φυσιογνωμία του Αγίου Σάβα, σεβαστή στους πατέρες. Ήταν ένας άνθρωπος που συγκέντρωνε πάρα πολλούς μοναχούς δίπλα του. Μάλιστα τότε στην άνθησή του το μοναστήρι είχε φτάσει στους 17.000 μοναχούς, σήμερα αριθμεί 15. Συνολικά να πω, μάθαμε, περίπου 100 είναι οι μοναχοί των Αγίων Τόπων του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων που υπηρετούν και διακονούν τα μοναστήρια και τις εκκλησίες των Αγίων Τόπων. Είναι πολύ λίγοι, όμως έχουν πολύ, πολύ όρεξη, άλλωστε είναι αφιερωμένοι σε αυτό που κάνουν και νομίζω ότι το κάνουν πάρα πολύ καλά. Και όλους εμάς που περνούμε και ως επισκέπτες, παύλα προσκυνητές, μας ευχαριστούν πάρα πολύ. Σημαντική και η ελληνική παρουσία στους Αγίους ναι, Τόπους, έτσι δεν είναι? Είναι πάρα πολύ σημαντική η ελληνική παρουσία. Το βλέπει κανείς στα μοναστήρια όταν κυματίζει η ελληνική σημαία. Χρειάζεται όμως περισσότερο, έχουν ανάγκη περισσότερα πράγματα και όχι μόνο από την βοήθεια του προσκυνητή. Με τον οβολό, με το κεράκι, με το αναμνηστικό που κανείς αγοράζει, χρειάζονται και κάτι παραπάνω από την επίσημη πολιτεία, αν και τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα δείχνει να τους γυρνά την πλάτη, ίσως και λόγω και της αδυναμίας της οικονομικής που υπάρχει στην Ελλάδα. Εδώ είναι αυτό το πλάνο, Κώστα, ναι. Αυτό είναι ένα τελεφερίκ, το οποίο μας ανεβάζει στο Σαραντάριο Όρος. Λέγεται Σαραντάριο γιατί αμέσως μετά τη βάφτισή του ο Χριστός στον Ιορδάνη ποταμό έμεινε επί 40 μέρες στο βουνό για να προσευχηθεί. Και λόγω του ότι η διαδρομή γίνεται και με τα πόδια, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολη και πολύ ωρή, ανεβήκαμε με αντίτιμο κάποια ευρώ στο Σαραντάριο Όρος με το τελεφρίκ. Έτσι ταξιδέψαμε με αυτές τις εκπληκτικές εικόνες από αέρος. Και φτάσαμε μέχρι το σημείο που εκεί ο κύριος προσευχήθηκε στο βουνό επί 40 ημέρες για να επιστρέψει αμέσως μετά τη βάφτισή του και να διδάξει επί 3 χρόνια μέχρι την κατάληξη της Σταύρωσής του που όλοι γνωρίζουμε και της Ανάστασης. Mm-hmm. Εντυπωσιακά λοιπόν τα πλάνα Κώστα, εμπειρία ζωής σε αυτό το ταξίδι, ναι. το οποίο όπως μας είπες μπορεί να γίνει εύκολα από τον οποιοδήποτε. Τον οποιοδήποτε, επιλέγοντας τα τουριστικά γραφεία της περιοχής μας. Ναι, σαφώς. Υπάρχουν πολλά γραφεία τα οποία κάνουν κάθε χρόνο αυτή τη δουλειά. Είναι πια σε ένα επίπεδο πάρα πολύ καλό τα τουριστικά γραφεία της περιοχής. Μπορούν να κάνουν καλές εκδρομές.
Μπορούν να συμπιέσουν και το κάνουν άλλωστε και το κόστος όσο και να κρατήσουμε γίνεται. Και αυτό που είπες, ότι δηλαδή και η ασφάλεια είναι δεδομένη και ναι. η άνεση είναι δεδομένη, ναι. άρα να μην φοβηθεί και κάποιος και το γεγονός ότι περνά από επικίνδυνες πάρα περιοχές. Πολύ καλά, έτσι, γιατί κάποιοι αναρωτιούνται, η κουζίνα μπορεί να είναι διαφορετική και να μην περνάει καλά και να μην ευχαριστιέται, γιατί ένας που δεν ευχαριστιέται και δεν έχει καλή διάθεση μπορεί να είναι και κακός και να πάρει κακά μηνύματα στο ταξίδι του και να μην περάσει τελικά καλά. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι λυμένα και είναι πάρα πολύ καλά και μπορεί κανείς να βρει ακόμα και ελληνική κουζίνα για να... ή και να δοκιμάσει άλλες κουζίνες προκειμένου να έχει πολλαπλές εμπειρίες. Μάλιστα. Βεβαίως, Κώστα, ευχαριστούμε θερμά για το ταξίδι που μας έκανε στους Αγίους Τόπους. Πρέπει όμως να το ζήσει κάποιος για να αυτό καταλάβει. Θέλω να το κάνουμε ένα καλό φιλμ, γιατί το υλικό υπάρχει. Έχουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις, έχουμε συνεντεύξεις από ηγουμένους, ακόμα και από τον Πατριάρχη Ιερουσαλήμων. Έχουμε από Βεδουίνους που μας μιλούν για το πώς ζουν εκεί και πώς συνυπάρχουν με την Ορθόδοξη Μονή της Αγίας Κατερίνης. Μιλήσαμε και με τον ηγούμενο του Ιστορικού Μοναστηριού του Αγίου Σάβα. Πήγαμε και στη Ναζαρέτ. Έχουμε πολλά. Ελπίζω να το δείξουμε. Περιμένουμε να δούμε το υλικό που θα μας ετοιμάσεις.